η αυτοδιοίκηση και επιβράβευσαν υποψηφιότητες που κινούνται πέρα από την αντίληψη των κομματικών εντολών, όπως είναι αυτές του Γιάννη Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη και του Γιώργου Καμίνη στην Αθήνα. Η Δημοκρατική Αριστερά Προοδευτική Συνεργασία έχει την ικανοποίηση ότι συνέβαλε στη διαμόρφωση αυτοδιοικητικών σχημάτων που εγγυώνται την κοινωνική αλληλεγγύη και την τοπική ανάπτυξη, στη βάση βεβαίως προοδευτικών προγραμμάτων. Έχει ακόμη την ικανοποίηση για τις σημαντικές καταγραφές ψηφοδελτίων για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση που εκφράζουν συνεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς αλλά και κοινωνικές συμμαχίες. Την επόμενη Κυριακή, η υποστήριξη των πολιτών στα σχήματα αυτά πρέπει να ολοκληρωθεί. Γι' αυτή ακριβώς την αντίληψη συνεχίζει να μάχεται η Δημοκρατική Αριστερά Προοδευτική Συνεργασία. Η συμπαράταξη που διεκδικεί στην κάλπη των ευρωεκλογών την άλλη Κυριακή, την μεγαλύτερη δυνατή στήριξη για να ισχυροποιηθεί στην Ελλάδα η πολιτική εξόδου από την κρίση με σταθερή ευρωπαϊκή πορεία. Είμαι υποχρεωμένος να σημειώσω. Τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής δημιουργούν την υποχρέωση αντιμετώπισης του επικίνδυνου αυτού φαινομένου από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Σας ευχαριστώ.